Η σκέψη του εν όλου. Η χαραυγή του αρχαιοελληνικού στοχασμού εντάσσεται ιστορικοχρονολογικά σε μια εποχή που αφυπνίζεται το συμπαντικό πνεύμα. Οι Ουπανισάδες, η Βέδας και ο Βουδισμός στις Ινδίες, ο Κονφούκιος, ο Λαό Τσέ, ο Βουδισμός, Ζεν και η Ταοϊκή παράδοση στην Κίνα, ο Ζωροάστρης στο Ιράν, οι Ιουδαίοι προφήτες του Ισραήλ και ολόκληρη Παλαιά Διαθήκη, οι Άραβες μύστες και οι ποιητές με τη μεταφυσική θρησκευτικότητά τους διατυπώνουν σημαντικότατες σκέψεις και προτείνουν ένα άνοιγμα που προϋποθέτει νυφάλια και γαλήνια ετοιμότητα για να αναγνωριστεί. Έτσι, ο προ-φιλοσοφικός στοχασμός των σοφών και ποιητών της Ιωνίας αναδύεται σε ένα αρχαϊκό ανατολικό και ασιατικό πλαίσιο σκέψης και ομιλίας, το οποίο αφομοιώνει και γονιμοποιεί ριζικά με τον λόγο και την αφαιρετικότητα της σκέψης που εγκαθιδρύει. Η προσοκρατική αλλά και συνολικά η δυτική οντολογία και μεταφυσική διερωτώνται. Γιατί υπάρχει το είναι και όχι το μη είναι, μηδέν? Τίθεται δυναμικά το ερώτημα αν ο λόγος προέρχεται από το είναι ή το είναι από το λόγο. Γιατί ανακλάται το ένα στο πολλαπλό? Ποιο είναι αυτό που ανακλάται και ποιο το ανακλώμενο? Ποια είναι η σχέση του ενός με το πολλαπλό και γιατί το ένα δεν αποκαλύπτεται μόνο του? Τι είναι αυτό που προκαλεί την ψευδαίσθηση και πώς διαφορίζεται από το αληθινό? Ο προσοκρατικός στοχασμός τολμά να αναλάβει το ένιγμα του κόσμου και την περιπέτεια των αμετάκλητων ερωτημάτων που θέτει. Η διερεύνηση διεξάγεται με ορθολογικό κριτικό αλλά και ενορατικό διαισθητικό τρόπο, σφαιρικά, ολιστικά, αλλά και αποσπασματικά, ειδικά. Η προσοκρατική σκέψη διερευνά, στοχάζεται και εξηγεί αποσπασματικά, ειδικά και συστηματικά, ολικά, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου, την ενότητα ολότητα του είναι εν το γίγνεσθε κόσμου με το νου και την αφαιρετική ορθολογική σκέψη. Το εν όλων αντιμετωπίζεται ως ο λόγος και η αλήθεια της θεϊκής και ακατάλητης φύσης. Το εν όλο είναι ένα ενιαίο και αδιαίρετο, έφτακτο σύνολο, κόσμος. Οι πολλαπλές μορφές του κόσμου ως οντικές κατηγορίες, η φύση, η κοινωνία, ο άνθρωπος τίθενται σε σχέσεις αμοιβαίας αλληλεξάρτησης, είναι αδιάρρηκτα συνυφασμένες μεταξύ τους και διέπονται από το λόγο του κόσμου. Στην επιστημολογική θεώρηση των προσοκρατικών, τα φυσικά φαινόμενα δεν θεωρούνται πια αποτέλεσμα τυχαίων ή αυθαίρετων υπερφυσικών ή θεϊκών δυνάμεων, αλλά αποτέλεσμα κανονικών και προσδιορίσιμων ακολουθιών από φυσικές αιτίες και αποτελέσματα. Για πρώτη φορά δημιουργείται η έννοια της κατηγορίας φαινομένων που αναφέρεται στα γενικά και κύρια χαρακτηριστικά και όχι στα ειδικά, περιπτωσιακά και συγκυριακά. Εγκαινιάζεται η δημόσια αντιπαράθεση των πεποιθήσεων για τον κόσμο και τη φύση μέσω της κριτικής και ορθολογικής αντιμετώπισής τους. Η δημόσια αποδοχή ή η κριτική των ιδεών αποτελούσαν αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας για την αποδοχή, την αφισβήτηση ή την απόρριψη των ιδεών, δηλαδή συνιστούσαν απαραίτητο όρο για να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές. Αυτό σήμαινε ότι η γνώση δεν ήταν αποκλειστικό προνόμιο των μάγων, των ιερέων και των βασιλέων, αλλά κοινοποιούνταν στο δημόσιο χώρο. Μαζί με την ανάδυση ενός νέου τύπου σοφού έχουμε και τη δημιουργία των πρώτων επιστημονικών κοινοτήτων των σχολών σκέψης και έρευνας. Αυτή η μεταμόρφωση της σκέψης έχει και το αντίστοιχο ισοδύναμό της στο πεδίο της τέχνης. Οι Έλληνες της Ιωνίας αποδεσμεύουν το έργο της τέχνης από τη χρηστική του αξία και υιοθέτησαν μια νέα πνευματική στάση. Η τέχνη μετουσιώθηκε σε παιχνίδι γραμμής και χρώματος, ρυθμού και αρμονίας. Η τέχνη για την τέχνη υπήρξε η τρομακτικότερη μεταβολή που έχει συμβεί στην ιστορία της τέχνης, όπως επισημαίνει ο Χάουζερ. Η ανάδυση της μεταφυσικής σκέψης. Στις ανατολικές παρυφές του ελληνικού επικισμού, στην Ιωνική Μίλητο, μία από τις πιο ευημερούσες πόλεις του 6ου αιώνα, συναντάμε τον Θαλή, τον Αναξημένη και τον Αναξήμανδρο. Με κίνητρο το θαυμασμό και την περιέργεια για τον φυσικό κόσμο,
θα πορευθούν διερωτώμενοι για την αρχή του είναι, του όντως, και θα αναζητήσουν πίσω από τη μεταβλητότητα και την πολλαπλότητα των φαινομένων μια μόνιμη, σταθερή και θεμελιώδη ουσία, η οποία θα είναι και η αρχή προέλευση του κόσμου. Οι στοχαστικές διερευνήσεις τους δεν επικαλούνται κατά κανόνα τους θεούς για να εξηγήσουν την αρχή και την φύση των πραγμάτων. Η σκέψη και η γλώσσα τους δεν περιλαμβάνει την προσωποποίηση ή τη θεοποίηση της φύσης που συναντήσαμε στις κοσμογονίες του Ομήρου ή του Ισίωδου. Κοινό γνώρισμα και των τριών μιλησίων είναι ότι η πρωταρχική ουσία δεν συνδηλώνει μόνο τη σύσταση, αλλά και η ίδια ενέχει την ικανότητα αλλαγής και εξέλιξης, όπως αυτή εκδηλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις του φυσικού κόσμου. Η πρωταρχική ουσία είναι αιώνια και αυτενεργής. Η οντολογική θεωρία των τριών μιλησίων φυσικών περί μίας σταθερής, μόνιμης και αναλύωτης πρώτης αρχής δημιουργεί τις πρωταρχικές απορίες ως προς τη σχέση των αισθήσεων με την κοσμική πραγματικότητα, ως προς τη σχέση του είναι με το γίγνεσθε. Στα θεμελιώδη αυτά οντολογικά και γνωσιοθεωρητικά ερωτήματα για τη φύση της γνώσης, της αλλαγής και της αλήθειας, θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν με τον ιδιαίτερο τρόπο τους ο Παρμενίδης και ο Ηράκλητος, που θα παρουσιάσουμε παρακάτω. Ο Θαλής και ο Αναξιμένης αποδίδουν και υποστασιοποιούν την αρχή του κόσμου σε ένα πρωταρχικό κοσμικό σύμβολο, στο νερό και τον αέρα. Όλος ο πολύμορφος κόσμος των φυσικών φαινομένων συνιστά μία ενότητα και διέπεται από τις δημιουργικές πρωταρχές του νερού και του αέρα. Όλα τα φυσικά όντα ήταν μεταλλαγές αυτών των πρωταρχικών κοσμικών υλικών. Ο κόσμος θεωρούνταν αγέννητος, άφθαρτος και δυνάμενος να μεταμορφώνεται, αενάως από μόνος του. Ο Θαλής απορρίπτει τον πολυθεϊσμό και αποδίδει την ποικιλία των θεών στις αρχαίες δοξασίες και τις μυθικές εξηγήσεις της αρχαίας κοσμογονίας. Θεωρεί ότι η θεότητα είναι η νοημοσύνη που ζωογονεί τον κόσμο χάρη στη συμμετοχή των δαιμόνων. Η νοημοσύνη αυτή αποτελεί ένα σύνολο μαζί με το πρωταρχικό φυσικό στοιχείο του νερού. Ο Αναξίμανδρος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη λογική αναγκαιότητα μιας οικουμενικής αρχής. Ο Αναξίμανδρος διαφοροποιείται και προτείνει αρχή των όντων το άπειρον. Εξών δε η γένεση συστή της ούση και τη φθοράν εις ταύτα γίγνεσθε κατά το χρεόν, διδών εγάρ αυτά δίκην και τίσιν αλλήλης της αδικίας κατά την του χρόνου τάξην. Σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε ότι για την προσοκρατική σκέψη και τον Αναξίμανδρο στην προκειμένη, το στερητικό «α» δεν επέχει σημασίας στερητικής άρνησης, αλλά έχει τη σημασία της καταφατικής άρνησης. Η άρνηση είναι το διαλεκτικό έτερο του θετικού και το αντίστροφο. Το «άπειρο» του Αναξίμανδρου είναι αυτό που δεν έχει πέρας και η αλήθεια είναι το αντίθετο της λήθης. Πέρας και λήθη ως διακεκριμένες φυσικές και νοητικές κατηγορίες ξεπερνούνται χάρη στην αδιάκοπη εξερεύνηση της αλήθειας και του απείρου. Για τον Αναξίμανδρο το άπειρο είναι το απροσδιόριστο, αυτό που δεν έχει αρχή, ούτε είναι αποτέλεσμα γονιμοποίησης, συνεπώς είναι αιώνιο και ακίνητο. Μόνο αυτό που αλλάζει και εξελίσσεται, γίγνεσθε, προϋποθέτει όρια και περιορισμούς, ενώ το άπειρο αντιθέτως αγνοεί αυτές τις ιδιότητες. Ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που εισάγει στη φιλοσοφική σκέψη τον όρο αρχή. Παραδέχεται ότι τα φυσικά στοιχεία, το νερό που γονιμοποίησε τον αέρα, το χώμα και τη φωτιά, τα οποία έχουν όρια, όπως και τα όντα, προέρχονται από μια άπειρη αρχή, κοινή και ενιαία για όλα. Γι' αυτό το λόγο, το γίγνεσθε δεν έχει ως αιτία ή αρχή τη μεταβολή του στοιχείου, αλλά το διαχωρισμό των αντιθέτων λόγω της αιώνιας κίνησης. Ο Αναξίμανδρος προσδιορίζει ότι κάθε μορφή ύλης είναι πεπερασμένη. Όταν κάτι γεννιέται, σημαίνει ότι γίνεται πεπερασμένο, όταν πεθαίνει επιστρέφει στην αρχή όλων των πραγμάτων και επειδή όλα τα όντα που γνώρισε και θα γνωρίσει ο κόσμος είναι πεπερασμένα, γι' αυτό υπήρξαν και θα υπάρχουν σε απεριόριστο βαθμό.
στην κάτω Ιταλία, στις αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας, ενεργεί η Πυθαγόρια Σχολή. Μέσα σε μια τελετουργική και μυστικιστική ατμόσφαιρα αναπτύσσονται τα μαθηματικά και η μουσική. Στους Πυθαγόριους η απάντηση στο ερώτημα της πρώτης αρχής δεν αναζητείται στην ύλη, αλλά στη μορφή και στις δομικές σχέσεις των όντων. Αυτές οι σχέσεις διατυπώνονται με ποσοτικά μεγέθη, αριθμούς, και θεωρούνται αναλύωτες και αιώνιες σε αντίθεση με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο υλικό κόσμο. Η κοσμική αρμονία θεωρούνταν ταυτόσιμη με τους λόγους αυτούς και αυτή η πεποίθηση κατέτεινε στην πίστη πως το σύμπαν περιγράφεται και καθορίζεται πλήρως στα πλαίσια ρητών σχέσεων της μορφής π-Q με π και Q φυσικούς αριθμούς. Έτσι, με τους Πυθαγόριους παρατηρείται μία πνευματική μεταβολή από την αναζήτηση φυσικών εξηγήσεων σε αφηρημένες μαθηματικές έννοιες. Αριθμών είναι την ουσίαν απάντων και ως αθάνατον είναι την ψυχήν. Πιο συγκεκριμένα, στους Πυθαγόριους εμφανίζεται για πρώτη φορά η έννοια της ουσίας στη διάσημη εξίσωση που ορίζει ότι ο αριθμός είναι η έννοια των πραγμάτων. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του τριγώνου. Το αποτέλεσμα αυτό είναι δυνατό επειδή οι Πυθαγόροι επικαλούνται τις ιδιότητες της ουσίας ενός ορθογώνιου τριγώνου. Τη σχέση αυτή που διατυπώνει ο Πυθαγόρας, οι Αιγύπτιοι τη γνώριζαν για τη μεμονωμένη περίπτωση του τριγώνου που έχει 3, 4 και 5 και αντίστοιχα έτσι 3 στο τετράγωνο και 4 στο τετράγωνο είναι ίσον με 5 στο τετράγωνο. Αλλά και οι Ινδοί γνώριζαν αυτή τη σχέση, οι οποίοι έφτιαχναν ορθή γωνία, κατασκευάζοντας τρίγωνο που αντιστοιχούσε στη σχέση 5 στο τετράγωνο και 12 στο τετράγωνο είναι ίσον με 13 στο τετράγωνο. Ο Πυθαγόρας όμως επιβεβαιώνει ότι αυτή η σχέση ισχύει για όλα τα ορθογωνία τρίγωνα. Το αντικείμενο της γεωμετρίας αποτελεί μια γενική ιδέα στην οποία συμμορφώνονται όλα τα επιμέρους τρίγωνα. Κατανοούμε ότι η Πυθαγόρια επιστήμη φιλοδοξεί να αναδείξει τις ιδιότητες ενός αντικειμένου που δεν ανήκει στη σφαίρα των αισθητηριακών εμπειριών, αλλά παρουσιάζεται ως αρχιτυπικό πρότυπο από το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν αναπαραστάσεις ή να εξηγηθούν ήδη δεδομένες αναπαραστάσεις. Με το αρχέτυπο, την ουσία ή το καθαυτό αντικείμενο ασχολήθηκε η φιλοσοφία. Ωστόσο, οι Πυθαγόροι που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά αντικείμενα ως ουσίες ελκύονται περισσότερο από τα ίδια τα αντικείμενα παρά από τις ουσίες. Ο στοχασμός στο ορθογώνιο τρίγωνο τους οθεί πρώτα απ' όλα να αναζητήσουν τις περιπτώσεις όπου τα μέτρα των πλευρών είναι ακέραιοι αριθμοί. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζουν ένα συγκεκριμένο αριθμό τριάδων με τύπο α τετράγωνο και β τετράγωνο ίσον γ τετράγωνο, όπου α, β, γ είναι ακέραιοι αριθμοί. Ωστόσο, ο αριθμός των γνωστών τετραγώνων είναι περιορισμένος και οι τριάδες δεν παράγονται επάπειρον. Επιπλέον, στη φαινομενικά απλούστερη περίπτωση αυτή του τετραγώνου, δηλαδή όταν στη σχέση α και β ίσον γ τα μεγέθη α και β είναι ίσα, διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατον να εκφραστεί λογικά το μέγεθος της υποτείνουσας. Και αυτό γιατί όποιο και αν είναι το μήκος της πλευράς του τριγώνου, η πλευρά και η διαγώνιος είναι ασύμμετρες. Δεν μπορεί να εντοπιστεί μήκος, όσο μικρό και αν είναι, που να μπορεί να περιέχεται ταυτόχρονα στην πλευρά και στη διαγώνιο. Αυτή η διαπίστωση της ύπαρξης ασύμμετρων μεγεθών δημιουργεί προβληματισμούς στους Πυθαγόρους. Αν δεν υπάρχει κανένας κλασματικός αριθμός που να επιτρέπει να μετρηθεί διαγώνιος, όταν λάβουμε ως μονάδα μέτρησης το μήκος της πλευράς, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια άλλη κατηγορία αριθμών ώστε να μετρηθεί διαγώνιος. Η άρρητη ασύμμετρη αριθμή. Η ανακάλυψη του Πυθαγόριου θεωρήματος υπονόμευσε τη βαθιά ριζωμένη πίστη της Πυθαγόριας σχολής που ήταν και το προαπαιτούμενο της οντολογίας τους, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος δομείται κατά ρητό, σύμμετρο τρόπο. Της πίστης δηλαδή ότι οι δομικές σχέσεις του σύμπαντος είναι σχέσεις θετικών ακέραιων αριθμών. Το Πυθαγόριο θεώρημα διαπίστωνε ότι ο κόσμος είναι ριζικά σύμμετρος
και η διαδικασία σύγκρισης δύο μεγεθών μπορεί να είναι μια διαδικασία δίχως τέλος, έτσι το άπειρο εισάγεται στην επιστήμη των αριθμών. Οι προσοκρατικοί, Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας, Δημόκριτος, θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τι παρμενίδια αντινομία είναι και γίγνεσθε με νέες ερμηνείες για την κίνηση και την αλλαγή του αισθητού υλικού κόσμου. Θα απαραιτηθούν από τις μονιστικές θεωρίες των μιλήσεων, φυσικών και φυσιολόγων Θαλή, Αναξημένη και Αναξήμανδρο, οι οποίες είχαν δεχθεί κέριο πλήγμα από τον Παρμενίδη και δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν την πολλαπλότητα και την αλλαγή του αισθητού κόσμου. Αντί για μονιστικές θεωρίες, θα αναπτύξουν πολυαρχικές θεωρίες, οι οποίες θα εμπεριέχουν για πρώτη φορά και κινητικές αρχές. Μεταξύ της Ηρακλήτιας και Παρμενίδια σκέψης θα επιχειρήσουν μια σύνθεση. Από τη μία αποδέχονται, αλλά περιορίζουν το αναλύωτο και αιώνιο είναι του Παρμενίδη σε ορισμένα πρωταρχικά στοιχεία, ριζώματα για τον Εμπεδοκλή, σπέρματα για τον Αναξαγόρα, άτομα για τον Δημόκριτο. Από την άλλη αναγνωρίζουν, αλλά περιορίζουν την Ηρακλήτια γέννηση, τη φθορά και την αλλαγή στα επιμέρους όντα, όπως επίσης συμφωνούν με την ένωση και τον διαχωρισμό που χαρακτηρίζει τη ζωή των όντων. Η σκέψη του Εμπεδοκλή επιχειρεί να συνθέσει την Ηρακλήτια και την Παρμενίδια αντίληψη για το είναι. Για τον Εμπεδοκλή, το είναι συγκροτείται από τέσσερα αιώνια υλικά στοιχεία, ριζώματα των πάντων, τη γη, το νερό, τον αέρα και το πύρ. Αυτά τα δομικά στοιχεία θεωρούνταν αγέννητα, άφθαρτα, αναλύωτα και ομοιογενείς στο σύνολό τους. Σύμφωνα με την παραπάνω πεποίθηση, η γέννηση και η φθορά ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα μίξεως και διαλλάξεως χωρισμού των τεσσάρων αυτών δομικών λίθων του κοσμικού είναι, των ριζωμάτων. Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι ο Εμπεδοκλής πρικοδότησε την ένδια ύλη με δύο κοσμογονικές κινητήριες δυνάμεις, τη φιλότητα και τον οίκος, οι οποίες αντιπαρατίθεται αιωνίως. Η ιδέα της κοσμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη φιλότητα, αγάπη έλξη και τον οίκος, μίσος άποση, θα αποτελέσει το πρότυπο της φροηδικής θεωρίας με τις δύο ομάδες ενορμήσεων. Της ζωής που είναι η λίμπιντο ή ο έρωτας ή έτερο καταστροφής που είναι ο θάνατος. Για τον Εμπεδοκλή, όπως για τον Αναξαγόρα και τον Δημόκριτο, ο φυσικός κόσμος είναι η διαλεκτική σύνθεση πρωταρχικών στοιχείων. Ο Αναξαγόρας επιχειρεί με τον νου, τον οποίο θεωρεί ρυθμιστή της κοσμογονικής διαμάχης, να βάλει τάξη στο χάος της φύσης. Εισάγοντας όμως ο Αναξαγόρας τον νου ως υπερβατική αρχή σε αντιδιαστολή προς τη φύση, εισάγει το διεισμό στο φιλοσοφικό στοχασμό. Έτσι, σε αντίθεση με τους άλλους προσοκρατικούς που θεωρούσαν την τύχη ή την αναγκαιότητα αρχή της αρμονικής διάταξης του σύμπαντος, ο Αναξαγόρας θεωρεί ως ρυθμιστή αρχή τον ακέραιο νου. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν θα δεχτεί τις πεποιθήσεις των άλλων προσοκρατικών ότι η πρωταρχική διαφοροποίηση της ύλης είναι απόρρια μηχανικών ή ποιοτικών μεταλλαγών. Για τον Αναξαγόρα, τον διαχωρισμό της αρχέτυπης υλικής ουσίας την προκάλεσε μία εξωτερική πνευματική δύναμη, ο νους. Έτσι, η τάξη του σύμπαντος δεν είναι τυχαία, ούτε φυσικώς αιτιοκρατική, αλλά υπακούει σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο μιας υπερβατικής νοητικής αρχής, η οποία τοποθετείται πέραν του επιστητού κόσμου. Αυτή η νοητική αρχή δίνει την πρωταρχική όθηση, αλλά δεν παρεμβαίνει στην εξέλιξη της κοσμικής πορείας, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με ακριβείς αιτιοκρατικούς φυσικούς νόμους που δεν αποβλέπουν σε κάποιο τελικό σκοπό, σε ένα τέλος. Η σκέψη του Αναξαγόρα θα λέγαμε ότι είναι κυρίως εφταξιολογική, δηλαδή σκοπός του νου είναι η εφταξία του σύμπαντος και όχι τελεολογική, δηλαδή δεν θεωρεί ότι η υπάρχουσα κοσμική τάξη εξυπηρετεί έναν τελικό σκοπό. Ο Πλάτωνας, μέσω του Σωκράτη, αλλά και ο Αριστοτέλης, θα προσάψουν στον Αναξαγόρα την κριτική ότι κατέφυγε σε αυτή τη μυστήρια αρχή της τάξης και της κίνησης, την οποία εμφάνισε πολλές φορές ως απομηχανής θεό. Ο Αριστοτέλης όμως τον τιμά και αυτό γιατί, όπως υποστήριζε, ήταν ο μόνος από τους προκατόχους του που δήλωσε ότι στη φύση υπάρχει ένας νους
που διευθετεί και οργανώνει σε τάξη το σύμπαν. Με τον Αναξαγόρα προοικονομείται η αυτονόμηση του λόγου από τη φύση και συνεχίζεται με την ιδέα μορφή του Πλάτωνα, η οποία αυτονομείται από το φυσικό φαινόμενο και κορυφώνεται στην αριστοτελική θεϊκή νόηση που ορίζει το αισθητό. Οι ατομικοί στοχαστές, Δημόκριτος και Λεύκηπος, προσπάθησαν να συμφιλιώσουν τη θέση των ελεατών για την αιωνιότητα του όντος με τα τεκμήρια της αισθητηριακής εμπειρίας που αποκαλύπτουν την ύπαρξη της μεταβολής. Στην αντίθεση είναι και μη είναι των ελεατών, οι ατομικοί αντιστοιχίζουν τα άτομα με το κενό, με μια διαφορά όμως. Για τους ατομικούς, το ακίνητο «ον» του Παρμενίδη εκρήγνεται και σκορπίζεται ως βροχή από άτομα πλήρη, τέλεια και με αιώνια ζωή. Η συνεχής πτώση των σωμάτων και η συνάντησή τους στο κενό γονιμοποιούν τα σώματα και εμείς διαπιστώνουμε τη γέννηση και τη φθορά τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος από τη μία πλευρά δέχονται την οντολογική θέση του Παρμενίδη ότι το είναι είναι άτμητο, αδιαίρετο, ουδέ διαιρετών, αλλά με μια επιστημονική εξήγηση επιχειρούν να αποδεσμεύσουν τη σκέψη από το λογικό κλειό που την ενέταξε ο Παρμενίδης με τη μεταφυσική διάκριση είναι και μη είναι. Για τους ατομικούς και το κενό, δηλαδή το μη είναι, υπάρχει. Το πλήρες και το κενό αντιστοιχούν στο «ον» και το «μη ον». Το «ον» είναι στερεό και γεμάτο, το «μη ον» άδειο και αραιό. Η διαλεκτική σχέση των αντιθέτων, όπως παρουσιάζεται στην ατομική θεωρία του Δημόκριτου, θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της δυτικής επιστημονικής σκέψης. Παραπάνω θέση των ατομικών στοχαστών εντάσσεται στα πλαίσια της υλιστικής, μηχανιστικής μεταφυσικής που ανέπτυξαν. Σύμφωνα με αυτήν, ο κόσμος αποτελείται από μια απειρία μικροσκοπικών ατόμων, τα οποία κινούνται τυχαία σε ένα άπειρο κενό. Τα άτομα, στερεά σωματίδια μη ορατών διαστάσεων, παρουσιάζουν άπειρα σχήματα, των οποίων οι κινήσεις τους, οι συγκρούσεις τους και οι παροδικοί σχηματισμοί τους είναι υπεύθυνοι για την τεράστια ποικιλία των ουσιών και αιτία των πολύπλοκων φαινομένων που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Ο Λεύκηπος και Δημόκριτος επιχείρησαν να εξηγήσουν ακόμα και το σχηματισμό ολόκληρων κόσμων από δίνες ατόμων που δρούν χωρίς καμία θεότητα ή νους να παρεμβάλλεται. Ο ατομικός Δημόκριτος θα απορρίψει τη σκέψη του Αναξαγόρα και θα αναπτύξει μια αυστηρώς αιτιοκρατική φυσική θεωρία. Η ελευθερία και η σκοπιμότητα απουσιάζουν από το κοσμοείδωλο των ατομικών, ενώ αντίθετα η αναγκαιότητα διέπει τον κόσμο. Αυτή η υλιστική μηχανιστική κοσμολογία απορρίφθηκε από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά υιοθετήθηκε από την κοσμοαντίληψη των φυσικών επιστημόνων του 17ου αιώνα. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, η ατομική θεωρία έπεσε σε δυσμένεια και αυτό γιατί η θεμελιώδης αρχή της για το αμετάβλητο των ατόμων, αντιτίθετο στην δυνατότητα μετουσίωσης του ίνου και του άρτου, σε αίμα και σώμα Κυρίου κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γράψαμε παραπάνω ότι η ατομική υλιστική μηχανιστική θεωρία απορρίφθηκε από τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη και αυτό γιατί η σκέψη τους είναι τελεολογική. Ο Πλάτωνας θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως τον θεμελιωτή της υπερβατικής τελεολογίας. Όπως σημειώνει ο Γεωργούλης, υπάρχει ένα αντικειμενικός υπαρκτό βασίλειο των ιδεών, εις το οποίο αναφέρονται δια της μετοχής τα όντα και δια της αναμνήσεως οι ψυχές. Τα όντα έχουν την τάση να λάβουν τη μορφή των ιδεών, οι οποίες εν σχέση με τα όντα εμφανίζονται ως ιδανικά τέρματα και αποκορυφώσεις τελειότητας, εις τα οποία ουδέποτε είναι δυνατό να φτάσουν τα συγκεκριμένα όντα. Το υπερβατικό βασίλειο των ιδεών αποτελεί μια υπερβατική τελεολογική αρχή. Ο Πλάτωνας στην κοσμογονία του υποστηρίζει ότι ο δημιουργός αποβλέπει στις ιδέες και δημιουργεί τον κόσμο εκ του νου και εκ της ανάγκης. Η τελεολογική τάξη προέρχεται από τον νου, η δε μηχανική αιτιότης, το αναγκαίον, προέρχεται εκ της τυφλής αντιστάσεως της ύλης.
Αντίθετα με τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης θα εισάγει την κοσμική ενυπάρχουσα τελεολογική αρχή και το λέμε αυτό γιατί ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι η τελεολογία είναι ενυπάρχουσα στην ύλη. Η ύλη αρχικά βρίσκεται σε κατάσταση δυνατότητας, δυνάμειων, σε αυτήν ενυπάρχει μία εσωτερική προς τον τελικό σκοπό προωθητική δύναμη, η εντελέχεια, η οποία πραγματώνει την ύλη σε ενεργεία ον, προσδίδοντάς της το πρότυπο σχέδιο, το είδος προς το οποίο στόχευε. Ο Αριστοτέλης στα Φυσικά 194α25 μας λέει: «Ανήκει στην ίδια την επιστήμη να γνωρίζει την τελική αιτία και τον σκοπό της και όσα υπάρχουν λόγω αυτών. Η φύση είναι σκοπός και τελική αιτία. Δεν αποτελεί κάθε τέλος σκοπό, αλλά μόνο το τέλος που είναι το πιο καλό και τέλειο». Η τελεολογική θεώρηση του κόσμου που εισάγει ο Αριστοτέλης θα κυριαρχήσει για 20 αιώνες, θέτοντας σε αφάνεια τον αιτιοκρατικό τρόπο θεώρησης των προσοκρατικών. Στα πλαίσια της σχολαστικής θεολογίας, η οποία αξιοποίησε την αριστοτέλεια φυσική, η κοσμική σκοπιμότητα ανάγεται στην παντοδυναμία του Θεού. Η σκέψη στον Ηράκλειτο. Στη συνέχεια του σημειώματός μας θα αναπτύξουμε περιεκτικά τη σκέψη του Ηράκλειτου και του Παρμενίδη και αυτό γιατί θεωρούμε ότι στην οντολογία των αρχαίων αυτών στοχαστών η λογική δεν έχει αυτονομηθεί από τη μεταφυσική, το αισθητό από το υπεραισθητό, το είναι των όντων προσεγγίζεται ως ενότητα του λόγου και του είναι και με αυτή την έννοια το οντολογικό δεν έχει υποταχθεί στο οντοτικό. Ο Ηράκλειτος πασχίζει να σκεφτεί τον ρυθμό λόγο του κόσμου, του ανθρώπου και της πόλης μέσα στην τραγικότητα του γίγνεσθε. Ο Παρμενίδης με την αυστηρότητα της σκέψης του εισάγει την αξιωματική λογική. Ο στοχασμός του επιχειρεί να συλλάβει το είναι και το ένα και να υποτάξει το μη είναι και το πολλαπλό. Για τον Ηράκλειτο η φύση ως το εν όλων κατανοείται ως η ενότητα, πολλαπλότητα όλων όσων είναι και αποκαλύπτονται και όσων δεν είναι και αποκρύπτονται. Στον Ηράκλειτο ο θεϊκός λόγος της φύσης είναι εν το γίγνεσθε συνθέτει και συμφιλιώνει τις φαινομενικές αντιθέσεις και αντιφάσεις που παρατηρούνται, αλλά και τις συνέχει, διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη ενότητα και συνοχή τους, παρά τις αέναες μεταμορφώσεις που συμβαίνουν. Το ταυτόν των διπολικών αντιθέσεων δεν σημαίνει ότι οι διπολικές αντιθέσεις αποτελούν ταυτότητες με την έννοια της τυπικής λογικής. Η ενότητα των αντιθέτων υπενήσεται ότι στο πρωταρχικό οντολογικό επίπεδο τα αντίθετα ταυτίζονται μεταξύ τους γιατί το ένα προσδιορίζεται και συνυπάρχει με το άλλο και εξαιτίας του άλλου. Θα αναρωτηθεί κάποιος και δικαιολογημένα ποια η σχέση του ταυτόν με τη ρίση που αποδίδεται στον Ηράκλειτο. Αΐ πάντα ρί. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι στα σωζόμενα αποσπάσματα του Ηράκλειτου δεν αναφέρεται ρητά το ουσιαστικό είναι. Σε όσα αποσπάσματα χρησιμοποιείται το είναι, δεν μπορούμε να αποφανθούμε κατηγορηματικά αν το είναι οντολογικό ή πρακτό ή απλώς συνδετικό. Το ταυτόν είναι το είναι. Ποια η σχέση του είναι με το γίγνεσθε. Θα λέγαμε ότι το είναι η συμμετρική σχέση των αντιθέτων, εν πάντα είναι, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αέναης αντίθεσης και εναλλαγής, γινόμενα πάντα κατέριν και χρεών, σύμφωνα με το νομοτελειακό μέτρον ίσον λόγο, γινόμενον πάντων κατά το λόγον τόντε. Έτσι, το ταύτον ως λόγος είναι, ή αλλιώς το είναι η ενότητα των αντιθέτων μέσα στη μεταβολή στο γίγνεσθε. Ο Αξελός παρατήρησε την αρχαίγονη συγγένεια του είναι και του γίγνεσθε, όπως αποκαλύπτεται στην ελληνική γλώσσα. Έτσι σημειώνει. Το είναι ον, είναι κυριολεκτικά συνδεδεμένο με το γίγνεσθε, σε σημείο που για δύο χρόνους του ρήματος ημί, τον αόριστο και τον παρακείμενο, να χρησιμοποιείται το ρήμα γίγνεσθε, εγενόμην γέγονα. Ο ρυθμός της ηρακλητικής, διαισθητικής και ενορατικής διαλεκτικής δεν είναι τριαδικός, όπως αργότερα στον ορθολογικό ιδεαλισμό του Χέγκελ, θέση, αντίθεση, σύνθεση,
αλλά διαδικός, και η σκέψη του ενώνει τα αντίθετα χωρίς να τα ταυτίζει ή να τα συνθέτει. Ο Ηράκλητος δεν στοχάζεται μέσα στα πλαίσια της τυπικής και ενιοκρατικής λογικής, δεν δεσμεύεται από την αξιωματικά θεσπισμένη λογική δομή της γλώσσας, δεν διατυπώνει θεωρησιακές προτάσεις και κατηγορηματικές κρίσεις, οι οποίες να θεμελιώνονται στην κυριαρχία του συνδετικού ρήματος εστί. Τα παραπάνω γνωρίσματα της οντολογικής λογικής, τα οποία καθόρισαν την ιστορία της Δύσης και της μεταφυσικής της, έχουν αφετηρία τις αναζητήσεις του Ζήνωνα και ολοκληρώνονται από τον Αριστοτέλη με τη κατασκευή του αξιωματικού συστήματος της τυπικής λογικής, η οποία έχει ως πυρήνα της την αρχή της ταυτότητας, της μη αντίφασης και την κατηγορηματική δομή της πρότασης. Η τυπική λογική, η οποία χειρίζεται ήδη διαμορφωμένες νοητικά και επεξεργασμένες νοηματικά έννοιες, διακρίνει δύο τύπους αντίθεσης των εννοιών. Αντίθετες έννοιες, άσπρο-μαύρο, και αντιφατικές, άσπρο-μη-άσπρο. Ο Ηράκλητος στρέφεται στον κόσμο ερωτηματικά, θεωρεί ότι ο κόσμος αποτελεί μια ενιγματική ερώτηση που διατηρείται δραματικά ανοιχτή, υποψιάζεται ότι ο κόσμος μας απευθύνει μια ερώτηση μονοσήμαντη όσο και πολυσήμαντη, η οποία επιδέχεται διερευνητικών και στοχαστικών απαντήσεων. Η ηρακλειατική διαλεκτική λογική ή πιο εύστοχα σχεσιολογία και ρυθμολογία διαπλάθει μία σκέψη και διαμορφώνει έννοιες που δημιουργούν δεσμούς μεταξύ των αντιθέτων, χωρίς να απαλείφουν τις διαφορές τους. Η γραμματικό-συντακτική δομή της γλώσσας αντιπαραβάλλει σε κάθε κατάφαση την αντίφασή της και αναδεικνύει το αμφίροπο, διφορούμενο και μη αποφασίσιμο νόημα κάθε έκφρασης. Ο εικονικός και ανεικονικός, ο οπτικός και οραματικός χαρακτήρας της γλώσσας, η σύνθεση λόγου, λέξεις, εικόνας και ρυθμού, η πλαστική δηλαδή πολυεστιακότητα της γλώσσας, δεν μας επιτρέπουν να αποδώσουμε ένα μονόσημο νόημα στον λακωνικό, συμβιλικό και αποφθεγματικό λόγο του. Ο λόγος του δεν είναι τόσο αναλυτικός, παραγωγικός ή επαγωγικός, αλλά ενιαίος και πολύσιμος, εμπειρία και σκέψη, πράξη και στοχασμός συνυπάρχουν δυναμικά. Η γνώση του κόσμου, της ενότητας δηλαδή των πάντων, δεν συντίθεται σταδιακά με συλλογιστική μεθοδολογία και δεν υποστηρίζεται με λογικά επιχειρήματα, αλλά αποκαλύπτεται ευνίδια μέσα σε μία εικόνα ή σε ένα απροσδόκητο όραμα. Η σκέψη και η γλώσσα του Ηράκλητου και η σχεσιακή δομή τους κατοπτρίζουν την ιανόμορφη πραγματικότητα του κοσμικού λόγου, την άρρηκτη σχέση λογικού και μεταλογικού, φυσικού και υπερβατικού.